Μας περιμένει η καταπληκτική, η κυρία Ιωάννα Δέσπα, αν το λέω σωστά, την καλησπέρα μας από την Αθήνα. Χαίρετε. Τι κάνετε. Τι μου κάνετε, τι ωραία που είσαστε. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γάντε μου σας παρακαλώ πολύ λίγο τη φάσα να δω την μάμα Τζο, την αγαπητή Ιωάννα, η οποία σερβίρει εκεί στην καντίνα της βραβευμένο πρωινό στους Νέιορκέζους. Ναι. Και πόσα χρόνια, αγαπητή Ιωάννα. 40 χρόνια. 40 χρόνια είσαι εκεί και έχεις και αυτό το χαμόγελο, παρά το γεγονός ότι... Γιατί να μην έχω, αφού αρέσει αυτό που κάνω. Γιατί προφανώς το αγαπάς, προφανώς και έχεις διακριθεί και σε αυτό, ως το καλύτερο πλανόδιο πρωινό της Νέας Υόρκης, και θα μου πεις τι έχεις μέσα σε αυτό το πρωινό, αλλά είναι και δύσκολη η δουλειά σου, δεν είναι και εύκολη. Αν σ' αρέσει η δουλειά, δεν είναι δύσκολη. Mm. Σε βλέπουμε επί το έργο. Τι τους ετοιμάζεις τώρα στην καντίνα και έχουν τρελαθεί με τις γεύσεις σου? Τα πάντα έχουμε εδώ πέρα. Δηλαδή, καταρχήν έχεις καταγωγή, αγαπητή Ιωάννα, από Κοζάνη. Δηλαδή, να σκεφτώ ότι τους κάνεις και ωραίες πίτες. Ναι, βέβαια. Είμαι φοιτισμένη για τη σπανακόπιτα μου. Αχ, να έρθω εκεί να γευτώ κι εγώ τη σπανακόπιτα επί τη ευκαιρία. Κάνω για ένα ταξίδι, εν πάση περιπτώσει. Ιωάννα, πόσο χρονών έφυγες εσύ μετανάστρια από την Ελλάδα? Ναι, 17 χρονών. Πώς έτσι? Παντρεύτηκα και ήρθα. Α, ο σύζυγος σε τράβηξε. Ναι. Αναζητούσατε την τύχη στην Αμερική? Όχι καλέ. Τι? Για τύχη. Παντού μπορείς να την κάνεις την τύχη. Για πες μας, δώσ' μας λίγα στοιχεία να καταλάβουμε. Μην το πιστεύετε αυτό που λένε, να πας στην Αμερική για την τύχη. Παντού την κάνεις. Αν κάνεις αυτό που σου αρέσει, ναι, θα πετύχεις. Εσύ τώρα όμως τα 17 σου χρόνια είναι πολύ μικρή ηλικία για να ξέρεις ακριβώς και τι, ναι, σ' αρέσει. Βέβαια. Πώς βρέθηκες αυτή τη δουλειά και στην Αμερική? Έχαλα, εντάξει. Ναι. Εμείς τώρα δεν μπορείς να μας συγκρίνεις τη δικιά μας την... πώς ήμασταν τότε που ήμασταν μικρά παιδιά από σήμερα τα παιδιά που είναι. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Εμείς δουλεύαμε από μικρά παιδάκια στο σχολείο που πηγαίναμε. Πιο σκληραγωγημένη γενιά. Ναι. Βέβαια. Η δικιά μας γενιά δεν υπάρχει τώρα. Τώρα εκεί πώς τη λένε, είναι η καντίνα της Μάμα Τζο, έτσι? Ναι. Όπως και έρχονται, βλέπετε, κάθε πρωί, κάνουν ουρές για να τους φτιάξεις το πρωινό. Βλέπετε, αν δείτε τώρα, έχω μια ουρά. Τώρα βλέπουμε. Ναι. Πω, απογύρισες και είδαμε και το πλάνο εκεί με τους ουρανοξύστες. Πού βρίσκεσαι? Ναι. Σε ποιο δρόμο είσαι, Μανχάταν, αγαπητή Ιωάννα? Είμαι 474. Α, μάλιστα. Και βλέπω... Καλά, είσαι καταπληκτική. Πες μας ό,τι θες εσύ. Γύρνα και την εικόνα ανάποδα, δεν πειράζει. Λοιπόν, πόσα χρόνια έχεις την καντίνα στο σημείο εκεί? Εδώ. Κλείσαμε. Πόσα χρόνια? Αχ, μου χάσατε την... Είναι 40 χρόνια. 40 χρόνια. Ορίστε, εδώ είναι η Ιωάννα. Απαντάει, μιλάει. Τι είναι αυτό που φεύγει πιο πολύ, αρέσει πιο πολύ στους Νεοϋορκέζους? Ελληνικό, ελληνική γεύση. Δεν το βλέπω τώρα. Σ' ακούμε όμως, σ' ακούμε. Ναι. Ποιο είναι το best seller εκεί? Τι πουλάει περισσότερο, τι φεύγει? Πουλάμε... Και τι δεν πουλάμε, απ' όλα. Ξεπουλάτε κοινώς, Ιωάννα.